Εσείς ό,τι νομίζετε θα τον ρωτήσετε. Θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στον κύριο Ιερώνυμο. Απάντησε σε αυτό που είπατε για τους τζιχαντιστές, γιατί το έχετε επαναλάβει, ότι σε μερικές φορές αυτά έχουν επιτυχία και διευκρίνησε πως δεν είναι τζιχαντιστές, αλλά να μην μιμούμεθα τους τζιχαντιστές. Λέει επίσης ο Αρχιεπίσκοπος ότι η Εκκλησία είναι ο πιο δημοκρατικός χώρος, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Δεν τιμωρεί η Εκκλησία τον άνθρωπο για τις απόψεις του, υπογράμμισε ο κύριος Ιερώνυμος, και αναφερόμενος στον Αγίο Καλαβρίτων, είπε πως είναι εκπρόσωπος μιας μερίδας, ενός λαού που σκέπτεται έτσι και οφείλουμε να τον σεβόμαστε, να τον ακούμε και να προσπαθούμε να δούμε να μην ισοπεδώνεται το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται. Μάλιστα πρόσθεσε ότι όσοι δεν τον έχουν γνωρίσει τον Αγίων Καλαβρίτων, τον παρεξηγούν. Είναι, λέει, άνθρωπος με ενδιαφέροντα, αν πρόσεχε τη ροή του λόγου του θα ήταν καλύτερα. Δεν το κάνει από κακία, απλά εκρήγνεται περισσότερο από ό,τι πρέπει. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Αυτά λέει για τον κύριο Αμβρόσιο ο Αρχιεπίσκοπος. Όχι, σας λέω, σας μεταφέρω. Προφανώς μπορεί να κάνουν και προσωπικές σχέσεις, δεν ξέρω. Απλώς υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αμβρόσιος χαρακτηρίζει τη Χρυσή Αυγή γλυκιά ελπίδα του λαού. Λέει ο κύριος Αμβρόσιος για τη Χρυσή Αυγή. Γλυκιά ελπίδα, γλυκιά του, ελπίδα λαού. Του λαού. Και στον ενθρονιστήριο λόγο του είχε κάνει μια αναφορά, ναι, που υποστήριζε τους βασανιστές της δικτατορίας. Της Χούντας. Ήταν συνάδελφός τους στην αστυνομία. Ήταν αστυνομικός, αυτό είναι γνωστό. Ναι. Και μετά. Και έχει μιλήσει με καλά λόγια για τους βασανιστές. Στον ενθρονιστήριο λόγο του. Με μάλιστα κατανόηση. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά ερωτήματα από τον κόσμο για θέματα παιδείας. Θα σας θέσω 2-3. Θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα χωρισμός Εκκλησία-Κράτος και αν πρέπει να υπάρχει στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης αυτό. Βεβαίως. Παρακαλώ. Είναι δέσμευση που έχουμε προεκλογικά. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ότι το θέμα της διαμόρφωσης ενός νέου στάτους ανάμεσα στην Εκκλησία και την Πολιτεία πρέπει να συμπεριληφθεί και στη συνταγματική αναθεώρηση. Και πρέπει να σας πω ότι για το Σύνταγμα το οποίο προτείνουν φιλελεύθεροι πολιτικοί και νομικοί και το διένυμε η καθημερινή την προηγούμενη Κυριακή, ναι, ναι, με τον τίτλο με το Βιλιαράκι, λέτε, το Βιλιαράκι για ένα καινοτόμο πολύ ενδιαφέρον, Σύνταγμα. Πολύ ενδιαφέρον. Εκεί από ό,τι είδα καταργείται το άρθρο 3 που ρυθμίζει τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους. Mm-hmm. Θέλω να πω, έχει ανοίξει συζήτηση από πολλές πλευρές για το θέμα του διαχωρισμού ή των νέων σχέσεων ανάμεσα στο κράτος και την Εκκλησία. Μάλιστα. Και πριν φτάσουμε στο Σύνταγμα, ήδη αυτές τις μέρες το θέμα των θρησκευτικών είναι ένα στοιχείο που προσδιορίζει αυτές τις σχέσεις, mm-hmm, του μαθήματος των θρησκευτικών. Mm-hmm. Η πολιτεία είναι αρμόδια για την εκπαίδευση, όχι η Εκκλησία. Μάλιστα, είστε πολύ σαφείς. Τώρα, για την κουβέντα που έχει γίνει σχετικά με κάποιες δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου, της κυρίας Γεροβασίλη, σχετικά με δημοψήφισμα για το Σύνταγμα, για την αναθεώρηση του Σύνταγματος κλπ. Τι θέση έχετε? Έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Ναι. Όχι, πείτε μας κι εσείς, αν έχετε την καλοσύνη. Πιστεύω ότι το θέμα του Συντάγματος, η αναθεώρηση του Συντάγματος έχει μια διαδικασία που προβλέπεται από το Σύνταγμα το ίδιο. Από εκεί πέρα, σε επιμέρους ζητήματα, πολύ σοβαρά ζητήματα, που θα πρέπει να εκφραστεί και η Λαϊκή Βούληση. Μπορεί να ζητηθεί ένα δημοψήφισμα, μπορεί. Για επιμέρους θέματα. Ναι, αλλά στο βασικό θέμα του Συντάγματος είναι σαφές. Η διαδικασία της αναθεώρησης. Ναι, ναι. Περιγράφεται στο 110. Περιγράφεται στο ίδιο το Σύνταγμα. Στο ίδιο το Σύνταγμα, στο άρθρο του 110. Το εξής. Ναι. Μέχρι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ή στην κυβέρνηση καλύτερα, είχε γίνει μόνο ένα δημοψήφισμα μετά το 1974 που αφορούσε το πολιτιακό ζήτημα, αλλά και νωρίτερα τα μόνα δημοψήφισματα που είχαν γίνει στην Ελλάδα αφορούσαν το θέμα βασιλεία ή δημοκρατία. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι πέρσι έθεσε υπό την κρίση του λαού ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό που αφορούσε το ζήτημα της συμφωνίας. Δηλαδή είναι στη δικιά μας κουλτούρα η προσφυγή στη λαϊκή κρίση για διάφορα ζητήματα επιμέρους, όχι μόνο, ναι, καταστατικό πολιτιακό δημοψήφισμα. Mm-hmm. Κυρία Κωνσταντίνα από Καματερό, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνετε. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο ερώτημα στον κύριο Φίλη και να σας απαντήσει. Εγώ εργάζομαι ως καθαρίστρια με σύμβαση έργου σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή μου. Δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα με τις καθαρίστριες του δημοσίου. Και ο μισθός που παίρνουμε, που είναι χρηματοδοτούμενος από το Υπουργείο, είναι ελάχιστος. Τι σκοπεύει το Υπουργείο να κάνει για μας? Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα πάρετε την απάντηση τώρα από τον κύριο Φίλη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Yeah. Παρακαλώ. Έχει δίκιο, κύριε Κωνσταντίνα. Ο μισθός είναι μισθός πολύ μικρός, περίπου 400 ευρώ. Το μήνα. Το μήνα. Για δουλειά που είναι υπεύθυνη δουλειά, αφορά την καθαριότητα των σχολείων. Και είναι καθαρά τα δημόσια σχολεία. Χάρη σε αυτές τις γυναίκες και άντρες, κυρίως γυναίκες όμως είναι, που εργάζονται για την καθαριότητα έναντι πινακίου φακής. Εμείς κατορθώσαμε να ξεπληρώσουμε με έγκαιρο τρόπο τις οφειλές μας. Είναι μια δουλειά που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών που χρηματοδοτεί τους δήμους, τα σχολικά συμβούλια για να πληρώνουν τις καθαρίστριες. Το αίτημα να γίνουν μόνιμες όλες οι καθαρίστριες είναι ένα αίτημα το οποίο δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί σήμερα. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να υπάρχει ένα αίτημα αυτοοργάνωσης των γυναικών αυτών. Να μην υπόκεινται σε εργολαβικά συμφέροντα. Να μπορούν μόνες τους να έρθουν στους δήμους και να ζητήσουν να έχουν σχέσεις εργασίας για τα σχολεία. Μπορεί αυτό να γίνει με μια κινσέπ, με μια δηλαδή συνεταιριστική πρωτοβουλία. Δίνεται αυτή η δυνατότητα της κοινωνικής οικονομίας. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, να μην είναι κάτω από εργολάβους. Να έρθουν κατευθείαν ενωμένες σε συνεννόηση με τους δήμους. Κυρία Μαργαρίτα από Κολωνάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ένα ερώτημα στον κύριο Φίλη για να πάρετε την απάντηση. Ωραία. Χαμηλώστε την τηλεόραση. Χαμηλώστε την τηλεόραση. Γιατί κάνει αντίχυση. Χαμηλώστε την. Έχω χαμηλώσει τελείως την τηλεόραση. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φίλη, τον άκουσα πριν από πάρα πολύ καιρό. Χαμηλά είναι η τηλεόρασή μου. Παρακαλώ, πείτε το ερώτημά σας, κυρία Μαργαρίτα. Λοιπόν, είχα ακούσει πριν από καιρό, ναι, τον κύριο Φίλη να λέει ότι πρέπει να καταργηθεί η προσευχή στα σχολεία, διότι ενοχλούνται τα παιδιά που είναι από άλλες χώρες. Και θεωρώ ότι όποιος έρχεται από άλλη χώρα στη δική μας, πρέπει εκείνος να προσαρμόζεται με τις δικές μας συνήθειες και όχι εμείς να ακυρώνουμε τις δικές μας συνήθειες για να μην ενοχληθούν τα παιδιά από άλλες χώρες. Και θέλω μία απάντηση σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαργαρίτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ. Δεν έχω πει ποτέ ότι πρέπει να μην γίνεται προσευχή για να μην ενοχλούνται οι ετερόδοξοι στο σχολείο. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι το θέμα της προσευχής της πρωινής, όπως και το θέμα της παρέλασης, όπως και το θέμα του υποχρεωτικού εκκλησιασμού που ισχύει σήμερα, πρέπει να είναι αντικείμενο απόφασης και συζήτησης στον χώρο του σχολείου και όχι φετφά διοικητικού. Διότι υπάρχουν όχι ετερόδοξοι, αλλά και μαθητές οι οποίοι δεν θα ήθελαν να υπόκεινται σε τέτοιου είδους υποχρεωτικές διαδικασίες. Ναι. Εμείς δείχνουμε εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό. Mm-hmm. Θέλουμε ένα σχολείο ανοχής, ένα σχολείο κατά δυνατόν ουδετερόθρησκο, mm-hmm, ένα σχολείο δημοκρατικό. Ναι. Και στοιχείο της δημοκρατίας είναι να λαμβάνονται αποφάσεις για την εκπαιδευτική καθημερινότητα από το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών. Από τους καθηγητές. Τους καθηγητές. Εσάς σας ενοχλεί αν γίνεται προσευχή. Σαν Νίκο Φίλη, σας ενοχλεί αν γίνεται το πρωί προσευχή στο σχολείο. Έχετε πάει στο σχολείο να δείτε τι γίνεται την ώρα της προσευχής. Παρακαλώ. Έχετε πάει. Έχω περάσει από σχολείο, ξέρετε. Και... όπως έχουμε περάσει όλοι, εμείς κάναμε προσευχή. Όχι, το κάναμε και προσευχή και κάναμε και έπαρση σημαίας. Ήμουν και στη χοροδία εγώ. Ήμουν και στη χοροδία. Και εγώ ήμουν χοροδία και μάλιστα στα θρησκευτικά, ξέρετε τι βαθμό είχα. Είχα 20. Ίσως έχουμε τον ίδιο βαθμό. Είχα 20 στα θρησκευτικά. Λοιπόν, όπως η μητέρα μου που είχε σε όλα, στο 7 τάξιο σε όλα 20 τα μαθήματα, είναι πρωτοφανές αυτό με το πολιτήριο, και στα αρχαία ελληνικά 19. Μάλιστα. Προσέξτε το, δεν έχετε ξαναδεί τέτοιο πολιτήριο. Λοιπόν, εγώ είχα 20. Ας επανέλθουμε στο ερώτημα. Εάν σας ενοχλεί προσωπικά. Εμένα δεν με ενοχλεί, όχι. Ναι. Δεν με ενοχλεί, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα λειτουργίας του σχολείου. Ναι. Και έχει σημασία αυτό το πράγμα. Να συμπεριλαμβάνουμε στην καθημερινή. Να αποφασίζουν οι καθηγητές, δηλαδή, αν καταλαβαίνω. Αυτό λέτε. Ο σύλλογος των καθηγητών. Τι γίνεται σήμερα, τι γίνεται δηλαδή στην προσευχή, πιστεύετε. Ή τι γνώση έχετε. Όχι, τι πιστεύετε. Δεν θα ήθελα εγώ να το πω, αλλά τα παιδιά. Κάνουν πλάκα, δεν είναι δεν συγκεντρωμένα τα παιδιά. Πάντως είναι μια διαδικασία ρουτίνας πιο πολύ παρά μια διαδικασία ευλαβού συμμετοχής.
Ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει μια συνέχεια, ξέρετε. Είναι αυτό που παράδοση έχει, δεκαετιών, αυτό είναι που ιστορική έχει, παράδοση. Επαναλαμβάνω για να μην. Ναι. Για να μην όχι, λέμε, σας λέω αυτό που σκέφτομαι και αισθάνομαι. Λοιπόν, ναι. Σήμερα η ώρα της προσευχής στα σχολεία, ιδίως στη μέση εκπαίδευση, είναι πιο πολύ ρουτίνα παρά μια ευλαβής, μια διαδικασία προσκυνήματος, ευλάβειας κλπ. Όμως η στιγμή αυτή είναι μια στιγμή όπου συντάσσεται το σχολείο. Όπου πρέπει να γίνονται ανακοινώσεις. Αυτό είναι αναγκαίο. Το σχολείο να έχει ένα σημείο. Μια συγκέντρωση. Ακριβώς, συγκέντρωση. Μια έναρξη. Μια έναρξη. Τώρα, αν θα τον ευλογούμε κιόλας με το πατερημόν την έναρξη ή όχι, αυτό είναι ένα δευτερεύον θέμα. Σημασία για άλλους είναι η πρωτεύον. Έναρξη. Για άλλους είναι πρωτεύον, ξέρετε. Ας το κρίνει λοιπόν, Η κάθε κοινότητα, των καθηγητών. Κάθε κοινότητα. Αυτό λέτε. Αυτό λέω, βέβαια. Αυτό νομίζω ότι ακούγεται πολύ πολιτισμένο και ας αποφασίζει κάθε κοινότητα καθηγητών. Λοιπόν. Κύριε Παναγιώτη από Μαρούση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να κάνετε ένα ερώτημα σύντομα στον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, το 14 οι δημοσκοπήσεις τις υιοθετούσατε. Το 16 δεν τις υιοθετείτε. Δηλαδή, τότε ο κόσμος έλεγε όχι εκλογές, τώρα τότε εσείς ζητούσατε εκλογές. Δεύτερον, μιλάτε για παπαγαλάκια δημοσιογράφους. Εσείς πώς αισθάνεστε που είσαστε κομματικός δημοσιογράφος της Αυγής? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Δεν αισθάνομαι παπαγαλάκι. Όσο ήμουν δημοσιογράφος στην Αυγή, είχα γνώμη, τη διατύπωνα και αρκετές φορές δεν ήταν αυτή που είχε ως κατεύθυνση το κόμμα εκείνη την περίοδο. Ναι. Γιατί εξάλλου, η Αυγή συνηθίζει να κάνει είναι και πρωτοσέλιδα από ό,τι βλέπω για τον τελευταίο καιρό. Του δημοσιογραφικού ήθους της εφημερίδας είναι η δημοσιογραφική της ανεξαρτησία στο πλαίσιο αξιών που έχουν να κάνουν με την ανοντική αριστερά. Ναι. Τώρα, για τα υπόλοιπα, ας μην κάνουμε κουβέντα τώρα, γιατί δεν έχει νόημα. Όχι, καλό είναι να απαντάτε πάντως, γιατί ξέρετε, ο κάθε ένας. Εντάξει, με τον τρόπο σας, με τον τρόπο σας απαντήσατε. Κύριε Γιάννη, από Νέο Κόσμο, καλησπέρα σας. Πάρα πολλοί κόσμος θέλει να βγει. Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Τον κύριο Υπουργό. Ναι, ναι. Έχετε πάει, κύριε Υπουργέ, στη Θράκη να δείτε στα σχολεία της μειονότητας? Και δεύτερον, θα μπορούσε να θεσπιστεί για τον εκκλησιασμό στο γυμνάσιο οι αλλοδαποί να μην πηγαίνουν στην εκκλησία και να μην παίρνουν απουσία σε κανένα μέρος, γιατί οι περισσότεροι αλλοδαποί είναι μουσουλμάνοι, σε κανένα μέρος που υπάρχει μουσουλμανική θρησκεία δεν αγωνίζονται οι εκεί οι υπουργοί για την κατάργηση των θρησκευτικών τους δυνατοτήτων. Να απαντήσω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάννη. Καταρχήν, δεν αγωνιζόμαστε να καταργήσουμε τα θρησκευτικά και την προσευχή των ανθρώπων. Η προσευχή είναι μια, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, στην επί του όρους ομιλία ο Ιησούς, εις το ταμείον του έκαστος. Είναι μια προσωπική υπόθεση, η προσευχή, η σχέση με το Θεό. Δεν είναι μια ιστορία που τη διατυμπανίζει κανείς. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Διότι... Εσείς προσεύχεστε, έχετε την ανάγκη να προσευχηθείτε, δηλαδή. Τώρα, όχι, ρωτώ έτσι ειλικρινά σας. Επειδή κάνουμε μια εξομολογητική κουβέντα. Δεν κάνουμε εξομολόγηση, γιατί εξομολόγηση δεν είναι δημόσια διαδικασία. Αλλά όχι, για τη τηλεοράσεως. Εξομολογητική λέω. Εγώ δεν λέω, δεν μπαίνω στον πειρασμό να. Αν έχετε ανάγκη να προσευχηθείτε. Δεν μπαίνω στον πειρασμό να ζητήσετε βοήθεια. Να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Βεβαίως και όλοι μας είμαστε πρόσωποι που θέλουμε να πιαστούμε από κάπου. Αλλά δεν μπαίνω στον πειρασμό να κάνω αυτή τη στιγμή διαφήμιση των θρησκευτικών μου πεποιθήσεων. Σέβομαι το κοινό, σέβομαι και τον εαυτό μου. Διότι το θέμα του τι πιστεύει κανένας ή τι δεν πιστεύει κανένας. Είναι προσωπικό του λέτε θέμα. Είναι προσωπικό θέμα. Το ταμείο. Αποκλειστικά προσωπικό θέμα. Το ταμείο που ανέφερα νωρίτερα. Ξέρετε τι έχει κάνει. Τώρα, ναι, στις ερωτήσεις που έκανε ο κύριος Γιάννης, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του. Ναι, κύριος Γιάννης από τον Νέο Κόσμο, φίλος μας. Λοιπόν, ναι. Στη Θράκη έχω πάει. Και μόλις πριν λίγες μέρες παρουσιάστηκε και ένα πρόγραμμα απολογιστικά, θα συνεχιστεί. Ένα πρόγραμμα που είχε κάνει το Υπουργείο Παιδείας, επικεφαλής είναι η κυρία Φραγκουδάκη και η κυρία Δραγώνα, ναι, ναι. Και έχει να κάνει με την ενίσχυση της διδασκαλίας στα παιδιά της μειονότητας. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα περίπου 20 χρόνια και έχει αλλάξει άρδιν το τοπίο στα παιδιά αυτά. Ναι. Βλέπετε παιδιά που περνάνε στα πανεπιστήμια και όχι με το ποσοστό του 0,5%, αλλά κανονικά με τις εξετάσεις σε σχολές, στα πανεπιστήμια, έχουν γίνει δάσκαλοι και άλλες επιστήμες, έχουν σπουδάσει και δείχνει ότι η ελληνική πολιτεία, με ό,τι προβλήματα κι αν έχουμε, είναι μια πολιτεία δημοκρατική. Υπάρχουν προβλήματα στη Θράκη. Δεν τα
δεν τα εξοραίζω τα ζητήματα. Τα οποία μπορούν να λυθούν μόνο εάν η πολιτεία αποφασίσει, και η πολιτεία είμαστε εμείς που κουβεντιάζουμε, να έχει ένα πλάνο ανάπτυξης. Μέσα στην ανάπτυξη να υπάρχει και ισονομία, βεβαίως. Όλοι δηλαδή οι πολίτες να γεύονται τα καλά της ανάπτυξης. Ανάπτυξη όμως στη Θράκη. Γιατί αλλιώς είναι προφανές ότι θα υπάρχει μια συνεχώς συρρυκνούμενη πραγματικότητα και πληθυσμιακή στο χώρο της Θράκης. Έχω πάει λοιπόν στη Θράκη και πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε και την εκπαίδευση και των παιδιών της ελληνικής πλειοψηφίας εκεί, των χριστιανών, αλλά και των παιδιών των μουσουλμάνων. Μόνο αν η Ελλάδα είναι μητέρα όλων των παιδιών ως χώρα, μπορεί να πείσει για να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Με αφορμή αυτά που γίνανε τα απαράδεκτα, κατά τη γνώμη μου, εκφράζω τη γνώμη μου, με την Αγία Σοφία. Απαράδεκτα είναι. Ποια γνώμη σας? Όχι, λέω τη γνώμη μου. Αυτό είναι απλή λογική, δεν έχει να κάνει. Αν είσαι Έλληνας, Άγγλος, τίποτα. Ναι. Η Αγία Σοφία είναι ένα κόσμημα του πολιτισμού και το προστατεύει η UNESCO. Είναι πολιτιστικό μνημείο διεθνούς ενδιαφέροντος. Το πάντο μεταβάλλουν με τον τρόπο τους. Σε τζαμί. Σε τζαμί, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια προσπάθεια υποτίμησης αυτής της πολιτισμικής κληρονομιάς. Είναι σαφές αυτό. Με αφορμή λοιπόν αυτό, αντιλάγησαν κάποιες ανακοινώσεις από το ελληνικό και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, και στη δεύτερη ανακοίνωση που έβγαλε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μίλησε για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Είναι μια πάγια θέση της Άγκυρας. Είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε σε ανακοίνωση επίσημη τη λέξη πάντα, τουρκική. Πάντα το λέγανε. Ναι. Είναι πάγια θέση της Τουρκίας. Είχαμε χρόνια να τα ακούσουμε. Είναι πάγια θέση της Τουρκίας. Ναι. Η συνθήκη της Λοζάνης μιλάει για θρησκευτική μειονότητα μουσουλμανική, ναι, η οποία όμως εμπεριέχει τρεις συνιστώσεις. Μία από τις οποίες είναι η τουρκογενής. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο από Βούλα, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε ένα ερώτημα. Ναι. Καταρχάς θέλω να ενημερώσω τον Υπουργό ότι είμαι βιοτέχνης 50 χρόνια. Δεν έχω πάρει ακόμα σύνταξη, έχω ένσημα 50 χρόνια και είμαι ενεργός πολίτης ακόμα. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά τη γνώμη του, εάν θα πάει, είμαι μέσος επιχειρηματίας, εάν θα πάει η μικρομεσαία επιχείρηση την οποία αγωνίζομαι εγώ να κρατήσω με τα δόντια για να μην απολύσω και τα 12 άτομα που έχω, αυτούς τους οποίους έχω κρατήσει τώρα, αν και στο παρελθόν είχα 70, πώς μπορεί να πάει μπροστά μια επιχείρηση όταν αυξάνονται οι φόροι, αυξάνεται το ΦΠΑ και από την άλλη μεριά σταματάει η εσωτερική κατανάλωση, γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά για να μπορέσει να ψωνίσει και να δημιουργήσει κατανάλωση. Και ένα άλλο το οποίο ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό είναι ότι η ρωσική κυβέρνηση μας έχει ζητήσει επανειλημμένως να επισκευάζει τα πλοία της στα τρία ναυπηγεία που έχουμε, στον Αιώλιο Σύρου, στην Ελευσίνα και στο Σκαραμαγκά. Πρώτον, θα είχαμε χιλιάδες θέσεις εργασίας και δεύτερον, στο Αιγαίο δεν θα πετούσε ούτε το τουρκικό κουνούπι. Μπορεί να μου δώσει μια απάντηση ο κύριος Υπουργός. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο. Θα ακούσετε τώρα την απάντηση του κύριου Φίλη. Στην πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου Πούτιν με τον Πρωθυπουργό στην Αθήνα. Ναι. Πρόσφατη, λέτε. Ναι, πρόσφατη. Ναι, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι. Συζητήθηκαν πολλά ζητήματα ρωσικών επενδύσεων στη χώρα μας. Δεν έχω υπόψη μου να αναφέρθηκε κάτι για το θέμα των ναυπηγείων. Ήταν μια παλαιά πραγματικότητα αυτή, θυμάστε τότε, επί ΝΑΤΟ κιόλας, ναι, ναι, είχε δοθεί αγκυροβόλιο στο ρωσικό στόλο έξω από τα Κύθυρα. Ο Καραμαλής το είχε δώσει. Και είχε υπάρξει και κάποια πλοία ρωσικά, τα οποία νομίζω στο Νεόριο της Σύρου κάνουν επισκευές. Αλλά όμως έχει αλλάξει πια ο χάρτης, έχει αλλάξει η κατάσταση. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον ρωσικό. Αν υπάρχει, βεβαίως, να βάλουμε ξανά μπρος τις μηχανές στα ναυπηγεία μας. Υπάρχει ρωσικό ενδιαφέρον και συζητήθηκε για άλλες επενδύσεις. Λιμάνια και τρένα. Όπου εκεί είμαστε. Για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενδιαφέρονται και για την τρένο ΣΕ. Μάλιστα. Αυτό. Για αυτά και ό,τι άλλο, είναι ανοιχτή η ελληνική κυβέρνηση ως χώρα της Ευρωζώνης να κάνει το αυτονόητο. Να υπερασπιστεί τη δυνατότητα επενδύσεων από παντού
για να υπάρξουν ποσοστά, είπατε, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στη χώρα μας. Κύριος Γιώργος, στο πρώτο, πρώτο θέμα το αποφέζατε. Για τους φόρους. Στο που μας έχετε... Να μην πω ότι μας έχετε κάνει με τους φόρους. Το οποίο έθεσε ο κύριος Γιώργος που είναι βιοτέχνης. Πολύ σοβαρό ερώτημα. Είχε 70 εργάτες, έχουν μείνει 12. Δεν μείναν τελευταίο χρόνο. Είναι το αποτέλεσμα της κρίσης. Πάντως δεν είδε και την ανάσταση επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει. Είδε... Ο άνθρωπος λέει ότι δεν είδα την ανάσταση. Δεν που περίμενε. Δεν είπαμε ότι θα δει το φως το αληθινό. Δεν είδανε την ανάσταση πάντως. Κανείς δεν είπε ότι θα δούμε το φως το αληθινό αμέσως μόνο βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύσκολη η πορεία ανόρθωσης και μάλιστα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουμε ένα πρόγραμμα, το αναπτυξιακό που θα ψηφιστεί στη Βουλή μεθαύριο. Έχει προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω, όχι γενικά και όριστα. Στις επιχειρήσεις πρώτον για τα θέματα της πληροφορικής και της νέας τεχνολογίας, που έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία για την οικονομία μας, και δεύτερον για τα ζητήματα της αγροτικής οικονομίας, που και αυτό έχει μεγάλη γρήγορη προστιθέμενη αξία. Να σας πω κάτι, γιατί κάνατε και μια τοποθέτηση έτσι, με επιχειρήματα στην αρχή. Ένας τηλεθεατής που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, λέει, καλά τα λέει ο Υπουργός. Εσείς πότε βλέπετε να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο φως στο τούνελ μπροστά, πότε θα αρχίσει να αλλάζει λίγο η οικονομία, capital controls? Μας είχαν φλωμώσει ότι τον Ιούνιο θα είχαν έρθει, το ξέρετε. Τσακαλώτος, η κυρία Κατσέλη, ότι μέχρι τον Ιούνιο, τώρα μας πάνε από τετράμινο σε τετράμινο. Πότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα? Αυτό που έχουμε αισθανθεί αυτή τη στιγμή είναι η έμεση φόρη, το ΦΠΑ στο 24, οι τιμές πάνω, η ανεργία σταθερά εκεί που είναι λίγο πιο κάτω και η φτώχεια εκεί που είναι. 3 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε 3 αράδες. Πότε θα αρχίσει να αλλάζει αυτό? Η πραγματικότητα σε 6 αράδες είναι αυτά που λέτε συν. Παρακαλώ. Ότι υπήρξε μια ενίσχυση, μια μάχη για να μην υπάρξει υποχώρηση στον τομέα των συντάξεων. Αυτό είναι το ένα θέμα. Για τις κύριες, λέτε, γιατί οι επικουρικές κοπήκανε. Για τις κύριες, λέω, που αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Για τις κύριες συντάξεις, λέτε. Για τη μεγάλη πλειοψηφία, για τα 9 δέκατα των συνταξιούχων. Πάντως, να ξέρετε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς, λέω, τους πολίτες, πιστεύω. Δεν μας ενδιαφέρει αν δεν κόβετε την κύρια και κόβετε την επικουρική, διότι μειώνεται το εισόδημα. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Μιλάμε για τη μεγάλη μάζα των συνταξιούχων. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν κατοχυρώνονται. Οι άλλοι έχουν κάποιες απώλειες, λέτε, στο θέμα των επικουρικών. Βεβαίως. Και μεγάλες απώλειες. Άλλου μεγάλες, άλλου μικρές. Αλλά η μεγάλη μάζα των συνταξιούχων, αυτού που υπέστη τη λαιλασία του εισοδηματός της τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε στην πρώτη διετία, Σαμαρά, Βενιζέλου, εκεί είχαμε 45% μείωση της συντάξης. Μια άμυνα. Ναι, αυτό λέτε, ότι τώρα υπάρχει άμυνα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Τώρα. Αυτό έλειπε τώρα να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κόψει και τις χαμηλές συντάξεις. Ένα λεπτό. Ήταν να πάρουμε τα βουνά, δηλαδή. Θα ακούσετε τώρα, γιατί όλα έχουν τις συνεπίες τους. Παρακαλώ. Η υποστήριξη των συντάξεων σημαίνει ότι το δημόσιο πρέπει να διασφαλίσει την καταβολή τους. Πρέπει να έχει έσοδα. Χωρίς έσοδα δεν υπάρχουν συντάξεις, ούτε μισθοί, ούτε κοινωνικό κράτος. Ναι. Πότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε φως αυτό? Λέω λοιπόν, αν μπορείτε να μας πείτε. Επειδή λέτε για φόρους. Οι φόροι είναι αναγκαίοι για να υπάρξει στοιχειώδης υποστήριξη του κοινωνικού κράτους. Άλλα λέγατε. Όχι. Δεν λέγατε ότι θα βάλετε φόρους, θα έρθετε στην κυβέρνηση. Ψηφίστε με, έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Ψηφίστε με για να βάλω φόρους. Δεν βάλαμε φόρους όπως λέτε γενικά. Μα πώς δεν βάλατε φόρους? Εδώ απόδειξη... βάλατε τους έμεσους φόρους που πλήττει κυρίως. Για άμεσους μιλάμε τώρα. Τώρα μιλάτε, εγώ μιλάω και για τους έμεσους. Θα πάμε. Αν μου επιτρέπετε να λέω και εγώ την αρχή. Θα πάμε και τους έμεσους. Μα οι έμεσοι χτυπάνε όλη την ελληνική οικογένεια. Παρακαλώ. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ένα θέμα. Ναι. Το θέμα της άμεσης φορολογίας. Εκεί δεν υπάρχει υπερφορολόγηση της μεγάλης πλειοψηφίας των εισοδημάτων. Αντιθέτως. Με τις έμεσες. Στην έμεση που έχει να κάνει με την αύξηση του ΦΠΑ, για παράδειγμα. Οι τιμές είναι αποτέλεσμα όχι μόνο του ΦΠΑ, αλλά και άλλων παραγόντων. Ναι, και άλλων, αλλά είναι και του ΦΠΑ. Όπως το καρτέλ, για παράδειγμα. Εκεί δίνουμε αλλά είναι μάχη, και του ΦΠΑ, να συμφωνήσουμε στο είναι αυτονόητο. Το 23, το 24. Είναι λίγο. Όχι, αλλά σκεφτείτε όμως να πηγαίναμε σε αυτό που θέλανε οι πιστωτές από το 13 στο 23, τα τιμολόγια της κοινής ωφέλειας, ΔΕΗ και νερό. Με τη ΔΕΗ είδαμε καλή είδηση την περασμένη εβδομάδα. Για 15% μείωση στα τιμολόγια. Μείωση. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δέστε το λοιπόν ότι και εδώ. Τώρα διάβασα ένας αγώνας είναι άκουσα τον κύριο Σκουρλέτη σήμερα ότι υπάρχει, λέει, δυνατότητα για μελλοντικά άμεσα να κάνουμε και νέα μείωση στις τιμές. Το άκουσα και αυτό. Για να δούμε. Να το κρατήσουμε, γιατί με τη ΔΕΗ ήταν καλό το νέο. Όταν τα λέει ο Σκουρλέτης, κάτι έχει στο μυαλό του. Με τη ΔΕΗ ήταν ένα καλό νέο. Αποδεικνύεται αυτό. Ένα από τα ελάχιστα καλά νέα που έχουμε ακούσει 17 μήνες. Όχι από τα ελάχιστα. Θα σα πω και μερικά άλλα. Ξεκίνησε από τις συντάξεις. Μην το υποτιμάτε αυτό το πράγμα. Δεν το υποτιμώ, αλλά ο κόσμος στενάζει, τα ξέρετε τώρα. Εσείς δεν είστε άνθρωπος του Κολονακίου, κόσμος, ούτε της Εκάλης. Ο κόσμος στενάζει, και αυτό αφορά ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, καμία αντίρρηση, αλλά προσέξτε κάτι άλλο. Πέρσι η Σαντορίνη βούλιαξε από τον τουρισμό. Είχε 30% αύξηση τουριστών.
και τα έσοδα από το ΦΠΑ μειώθηκαν κατά 30%. Το μέτωπο της φοροδιαφυγής, που δεν είναι μερικές εκατοντάδες πλούσιοι, τελεία, αυτό είναι ευκολία να μιλάμε έτσι, εκείνοι οι λίστες, εκείνο το θέμα. Αλλά της φοροδιαφυγής εκτεταμένης που υπάρχει, είναι ισχυρό μέτωπο κοινωνικής αδικίας και ανισότητας. Και πρέπει να το πούμε, καλοκαίρι έρχεται, ότι δεν είναι δυνατόν να επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα και να μην υπάρξει πέλεκης από την πλευρά της διοίκησης. Κυρία Έφη από Πάτρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον κύριο Υπουργό, καλησπέρα και σε εσάς κύριε Λιάτσο. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ένα ερώτημα στον κύριο Υπουργό για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν και τα παιδιά μου τέλειωσαν δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, μόνο και μόνο για το θέμα της οικονομίας της χώρας μας. Γνωρίζοντας ότι χιλιάδες φοιτητές κάθε χρόνο φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό για σπουδές όταν αποτυγχάνουν στην Ελλάδα, δεν θα συνέφερε τη χώρα μας, ειδικά στη συγκυρία που είμαστε, η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, όχι εις βάρος των δημοσίων, αλλά αυτό το συνάλλαγμα να μένει στη χώρα μας, σύν το ότι θα είχαμε και εισρωή ξένων φοιτητών στην Ελλάδα. Τον ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Έφη. Καλό βράδυ. Γεια σας. Παρακαλώ. Ιδιωτικά πανεπιστήμια που να είναι άξια λόγου, να μην είναι αρπαχτές επιχειρήσεις για να τρώνε τα λεφτά του κόσμου και να δίνουν πτυχία αμφιβόλου αξίας, δεν μπορεί να υπάρξουν στο άμεσο μέλλον στην Ελλάδα, υπό τις προϋποθέσεις που γνωρίζουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχει μια λογική για ποιο λόγο δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η λογική έχει να κάνει με το χαρακτήρα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που δεν είναι να διδάσκουν, είναι και να ερευνούν. Και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει σε ένα πλαίσιο ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα μου πείτε, το Χάρβαρντ δεν είναι ιδιωτικό? Άλλου τύπου είναι εκεί. Είναι ίδρυμα, με άλλες αρχές, με άλλη ιστορία. Εδώ μιλάμε, παραλαμβάνω, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που εμφανίζονται ότι λειτουργούν στην Ελλάδα, ψευδώς, όπως ξέρετε, και τα οποία απλώς θα βάλουν. Μιλάτε και στο σύνολο, όχι βέβαια, δεν φαντάζομαι. Τα ιδιωτικά στην Ελλάδα. Ναι. Στο σύνολο τι είναι? Για το σύνολο λέτε, δεν υπάρχει κανένα δηλαδή που να έχει κάποιες προϋποθέσεις κτλ. Όπως λειτουργούν. Όπως λειτουργούν, λέτε. Μάλιστα. Δεν τάξη. Έχουν. Ναι. Όχι, ρωτώ. Εσείς θα το έχετε ψάξει για να το απαντάτε έτσι. Μα και γι' αυτό δεν δίνουμε ακαδημαϊκούς τίτλους. Ναι. Δεν αναγνωρίζετε. Ναι. Γι' αυτό λόγο. Έχει να κάνει με το επίπεδό τους. Σαφές είναι. Λέτε ότι είναι. Και δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερο επίπεδο. Το Χάρβαρντ δεν θα έρθει στην Ελλάδα να φτιάξει τμήμα. Παράρτημα. Εντάξει, ναι. Καταλαβαίνετε τώρα. Έτσι. Πάμε στο Βύρονα, στην κυρία Ελένη από το Βύρονα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, αγαπητέ κύριε Λιάτσο. Εξαιρετικά ήρεμη συζήτηση. Να είστε καλά. Κάντε το ερώτημά σας. Ως εκπαιδευτικός πολλών ετών, θα ήθελα να συζητήσω και πολλών ετών και πολλών σχολείων. Δεν θα μιλήσω για τη σύνταξή μου, γιατί δεν έχω πάρει υπογλώσιο. Λοιπόν, κύριε φίλη, γερό στο μάχη, έχετε να αντιπαλέψετε πάρα πολλά, εξ εμπειρίας σας το λέω, και από τους καθηγητές, από τα παιδιά όχι τόσο πολύ, από τους καθηγητές, από τους γονείς, από. Λοιπόν, πάμε να ρωτήσω το πρώτο που με αφορά, που πάσχω πάρα πολύ καιρό γι' αυτό. Έχετε κατά νου στην αναθεώρηση του συντάγματος επιτέλους αυτά τα δύο υπουργεία, τα αμαρτωλά, να είναι χώρια? Γιατί θα πρέπει. Ποια υπουργεία, ποια υπουργεία λέτε? Γιατί θα πρέπει Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο και Θρησκευμάτων να είναι μαζί πακέτο. Ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια. Κυρία. Όχι. Α, δεν έχετε τελειώσει. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Δεύτερον, συμφωνώ πάρα πολύ με την προσευχή που λέει ο κύριος Φίλης. Ναι. Το θρησκευτικό συνέστημα το έχουν έτσι κι αλλιώς. Και εγώ είχα 20 στα θρησκευτικά και μπορεί σήμερα να είμαι ντεντεΐστρια, όμως τις γνώσεις μου τις έχω. Όλοι είμαστε ένθεοι. Είναι ένα γελίο πράγμα η προσευχή, όπου ήμασταν αναγκασμένοι, δεν έβγαινα, αλλά είχα πει γιατί δεν βγαίνω. Δεν μπορώ να είμαι παρατηρητής ενός αχταρμά όπου ένας τρέχει, ο άλλος φτιάχνει τα κοτσίδια του κλπ.
Συμφωνώ όμως ότι η σύνταξη είναι σωστή για ανακοινώσεις. Ο καθένας κάνει κατά μόνας την προσευχή του στο σπίτι του, όπως πρέπει. Επίσης... Δεν θα σας δώσω άλλο χρόνο, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που θέλει να ρωτήσει. Ήδη κάνατε αρκετές... Δύο ερώτησα. Παρακαλώ. Δύο ερώτησα. Παρακαλώ. Λοιπόν, και στην γιατί είπαμε για ένα ερώτημα ο καθένας. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Ελένη. Απαντήστε, κύριε Υπουργέ. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι όταν δείχνουμε εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό, ναι, πράγμα αναγκαίο για να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στην εκπαίδευση, τότε κερδίζουμε όλοι. Και κυρίως η κοινωνία. Ναι. Οι εκπαιδευτικοί δεν πληρώνονται καλά, το ξέρουμε όλοι. Ναι. Ναι. Τουλάχιστον να έχουν κοινωνική αναγνώριση. Και να μην δημιουργείται μια απαξίωση από όλους μας απέναντι στον εκπαιδευτικό στον οποίο εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Ναι. Πώς πρέπει να του δείχνουμε ότι τον αναγνωρίζουμε. Βάλτε μια ανωτελεία για ένα τεχνικό θέμα. Κύριε Καλοκαιρινέ, είμαστε εντάξει με τον ήχο του κυρίου Φίλη? Είμαστε εντάξει? Παρακαλώ, κάτι τώρα έχει συνέβει και λίγο το με το μικρόφωνο. Είμαστε εντάξει? Λοιπόν, να πω εγώ τώρα μερικά ερωτήματα. Αν δεν ακούγεται καλά ο Υπουργός. Εδώ έχει πέσει. Έχει πέσει. Νομίζω. Για να κάνουμε τη σύνδεση λίγο, γιατί έφυγε το μικρόφωνο από τον κύριο Υπουργό. Είμαστε εντάξει, για μιλήστε κύριε Υπουργέ. Ναι. Είμαστε εντάξει κύριε Φίλη, κύριε Καλοκαιρινέ. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Ακούγεται ο κύριος Φίλης. Είδατε, μιλάμε πολύ για θρησκεία. Λοιπόν. Παρακαλώ, είμαστε εντάξει. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Βλέπετε τι ενδιαφέρον έχει η συζήτηση, βλέπετε τι έρχεται στο στούντιο. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Και πολλά βιβλία μηνυμάτων. Ναι. Για το ερώτημα το οποίο έθεσε η κυρία νωρίτερα, η εκπαιδευτικός, αν θα πρέπει να διατηρηθεί η δομή Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αυτό δεν είναι θέμα συντάγματος. Αυτό είναι θέμα νόμου για τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση αυτή τη στιγμή για το ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό και εγώ είμαι Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τώρα που μπαίνει η τελεία, ναι, δεν ξέρω ακριβώς με την έννοια ότι ξέρετε το παλαιό ρητό που έλεγε πίστευε και μία ερεύνα. Και μία ερεύνα. Ερεύνα. Ναι. Υπουργείο λοιπόν Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αυτή είναι η λειτουργία της δομής της κυβερνητικής. Σε άλλες χώρες στο εξωτερικό, ναι, δεν υπάρχει, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει. Για πείτε μας ένα παράδειγμα, ας πούμε, σε ποια χώρα και της Ευρώπης εννοείται. Στην Ευρώπη, ναι, σε όλες. Τι υπάρχει δηλαδή. Στην Ιταλία, τι ισχύει. Παίρνω τη γειτονική μας Ιταλία. Υπάρχει στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει στο Υπουργείο Πολιτισμού κάποια γενική γραμματεία. Ναι. Αλλά δεν είναι μαζί με την εκπαίδευση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι θέμα ιδιομορφίας. Ναι. Και δεν υπάρχει καμία απόφαση για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Εσείς θέλετε κάτι να αλλάξει πάνω σε αυτό ή μπορεί να συνεχιστεί όπως είναι σήμερα? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να είμαι προπέτης, ναι, να προχωρώ σε διατύπωση απόψεων οι οποίες δεν είναι μελετημένες και οι οποίες αντί να επικεντρωθούν στο μείζον θέμα που είναι η ρύθμιση των σχέσεων εκκλησίας και κράτους, βάζουμε μέσα επιμέρους, άλλα ζητήματα. Λέτε. Άλλα ζητήματα. Σημαντικά, αλλά τα σημαντικά δεν πρέπει να τα περνάμε χωρίς μεγάλη συζήτηση και προβληματισμό. Είναι θέμα της πολιτείας όμως η συγκρότηση του Υπουργικού Συμβουλίου. Είστε σαφείς. Κυρία Νάσια από Καματερό, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Νιάτσο. Καλησπέρα κύριε Φίλη. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Παρακαλώ. Αν είναι στις άμεσες προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει το λιγόμερο σχολείο και πώς σκοπεύει η ηγεσία του Υπουργείου να καλύψει το κοινό που θα αποκτηθεί στην εκμάθηση δεξιοτήτων των μαθητών στα δημοτικά σχολεία? Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νάσια, δεν ακούστηκε καλά το ερώτημα. Για ποιο σχολείο? Πείτε μας αργά τι θέλετε να ρωτήσετε. Εάν είναι στις άμεσες προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει το λιγόμερο σχολείο, το λοήμερο σχολείο. Το λοήμερο σχολείο. Έχει απαντήσει. Συνεχίστε. Απαντήσει. Όχι. Όχι, λέει. Αντιθέτως, το αναβαθμίζουμε. Και όλα τα παιδάκια σε όλη την Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο λοήμερο σχολείο που θα έχει και μέσα, όχι απλώς να καθίσουν, να μαθαίνουν τα μαθήματά τους τις ημέρες, να διαβάζουν και να έχουν και άλλες επιλογές ειδικότερων μαθημάτων. Μέχρι τις 4 η ώρα κάθε μέρα. Με ακούτε? Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Λοιπόν, η συνάδελφός μου, η Όλγα η Καλατζή, πήρε συνεργείο, βγήκε στο κέντρο της πρωτεύουσας και πήρε διάφορες ερωτήσεις αλλά και τοποθετήσεις συμπολιτών μας για σας, για να τις ακούσετε και αν θέλετε να απαντήσετε. Ξεκινάμε με μία άνεργη, την κυρία Ελένη. Κύριε Καλοκαιρινέ. Ποιο θα είναι το ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο θα δαπανηθεί για τα έξοδα στην παιδεία? Απαντώ. Βεβαίως. Σήμερα είναι 2,8%. Είναι χαμηλό. Με βάση την πρόβλεψη της κυβέρνησης Σαμάρα Βενιζέλου, θα έπρεπε να πάει τώρα στο 1,8% του ΑΕΠ. Το φρενάραμε στο 2,8% του ΑΕΠ. Και ο στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια να υπάρχει αύξηση για να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρωζώνης που είναι πάνω από 4%. Στην Ευρωζώνη λοιπόν είναι πάνω από 4%. Βεβαίως. Η δαπάνηση για την παιδεία. Κατακριμνήθηκε κατά 30% το ΑΕΠ στην παιδεία. Ναι. Από πού συνάγεται αυτό που μας είπατε τώρα, το συνάγεται με αλφαγιώτα, από πού συνάγεται ότι ήθελε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος να το πάνε στο 1,8%? Από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης, που έλεγε κάθε χρόνο θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Και θα πήγαινε στο 1,8%. Στο 1,8%. Και εσείς το φρενάρατε, λέτε, στο 2,8%. Και θέλετε να το πάτε στο μέσο όρο της Ευρωζώνης που είναι το 4%. Ακριβώς. Και φέτος, από ό,τι είδα, θα υπάρξει με τα πρώτα στοιχεία του προϋπολογισμού που ακούσαμε για το 2017, θα υπάρξει μια αύξηση κατά 93 εκατομμύρια του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο όμως είναι το θέμα των μόνιμων διορισμών που μετά από πολλά χρόνια συζητούμε να γίνουν το 2017 την εκπαίδευση, mm-hmm, που εξαντικειμένου θα αυξήσουν τα κονδύλια για την εκπαίδευση. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα και τα κάνω σε ένα ερώτημα. Ο καθένας με τον τρόπο που τοποθετείται και αναφέρεται. Εάν το Σεπτέμβριο, με την ερχόμενη νέα σχολική χρονιά, τα βιβλία θα δοθούν, θα μοιραστούν κανονικά στους μαθητές και αν θα υπάρχουν ελλείψεις σε καθηγητές? Για τα βιβλία, ας ρωτήσουμε πολλά σχολεία. Ήδη τα βιβλία έχουν πάει και θα ολοκληρωθεί η διανομή των βιβλίων στα σχολεία μέσα στον Ιούλιο. Τα παιδιά την πρώτη μέρα που θα πάνε στο σχολείο θα έχουν όλα τα βιβλία. Αυτό είναι πολύ θετικό. Λέτε λοιπόν ότι θα είναι μοιρασμένα όλα τα βιβλία. Τέλος Ιουλίου θα έχει τελειώσει η διαδικασία. Ξεκίνησε ήδη. Βεβαίως. Μας ακούνε εκπαιδευτικοί και μπορούν να επιβεβαιώσουν αυτό που λέμε. Ρωτάει ο κόσμος. Εγώ σας βάζω ερωτήματα που θέτει ο κόσμος. Δεν είναι. Δεύτερον. Καθηγητές. Δεύτερον. Εκπαιδευτικοί. Ναι. Δάσκαλοι και καθηγητές στα γυμνάσια και ηλικία. Θα είναι όλοι στη θέση τους. Ενώ και οι αναπληρωτές που είναι αναγκαίοι, πέρα από τους μόνιμους, ναι. την πρώτη μέρα. Ο στόχος μας είναι να εκεί. Μην χάσουμε ούτε μία διδακτική μέρα. Αυτό είναι στοίχημα 30 ετίας, διότι επί 30 χρόνια τα παιδιά στα σχολεία χάνανε από 15 μέρες έως και 2 μήνες αρκετά σχολεία για να λειτουργήσουν. Και επίσης, στοίχημα που βάζουμε με τον εαυτό μας, υπόσχεση και εργαζόμαστε γι' αυτό, είναι η περαιτέρω αναβάθμιση και της ειδικής αγωγής. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τα σχολεία αυτά λειτουργούν δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση κάθε χρόνο και αυτά θα λειτουργήσουν αμέσως και φέτος, μετά από 10 χρόνια, ιδρύουμε τμήματα ένταξης. Φέτος θα λειτουργήσουν. Βεβαίως. Μετά από 10 χρόνια, νέα τμήματα ένταξης. Επίσης, προσπαθούμε να προχωρήσουμε, θέλει επιμόρφωση βεβαίως των δασκάλων αυτό, το προχωρούμε όμως, τη διαδικασία της συμπεριληπτικής διδασκαλίας. Να μην απομονωμένα, περιθωριοποιημένα τα παιδιά με ειδικά προβλήματα έξω από την τάξη, αλλά να είναι μέσα, να μπορεί ο δάσκαλος να κάνει διαφοροποιημένη διδασκαλία για αυτά τα παιδιά και να μπορεί και να τον βοηθάει το δάσκαλο και άλλοι εκπαιδευτικοί. Ναι. Με ρωτάει πολλοί κόσμος για αυτές τις τοποθετήσεις που κάνατε. Μην λέτε τα παιδιά Βασιλόπουλα, Βασιλιάδες, Πριγκυπόπουλα. Εγώ λέω την κόρη μου, φως μου. Δεν ξέρω τι είπατε. Να σας απαντήσω λοιπόν. Τι είναι αυτό τώρα? Δεν έχω πει τίποτα. Τι έχετε πει, να καταλάβουμε γιατί και εγώ δεν. Πρόκειται για μια. Θα ακούσετε τώρα. Ναι. Αυτά είναι παραμύθια που λέγονται. Το εννοώ. Μα κυκλοφόρησε, βεβαίως. Παραμύθια που φτιάχτηκαν από τα μίντια. Παραμύθια που φτιάχτηκαν από τα μίντια. Παρακαλώ. Ακούμε. Υπάρχει ένα πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου, 140 σελίδες. Όπου σε μία σελίδα υπάρχει μία φράση που λέει ότι πρέπει να συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί με τους γονείς και με τα παιδιά να λειτουργεί το σχολείο με ένα πνεύμα ισότητας, ισοτιμίας, αλληλοκατανόησης, συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς.
οι γονείς να φροντίζουν να δίνουν αυτό το πνεύμα της ισότητας, της συνεργασίας, της ευγενούς άμυλας και όχι του ανταγωνισμού και της ανισότητας. Και με την έννοια αυτή λέει το κείμενο. Όλοι μας θεωρούμε και σωστά ότι το παιδί μας είναι κάτι το ιδιαίτερο για μας. Το ξεχωριστό, για τον ξεχωριστό, κάθε γονέα. Είναι λογικό είναι. Λογικό. Βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι πρέπει όμως να δούμε την εντύπωση ότι είναι κάτι ανώτερο από τα άλλα παιδιά. Αυτό ήταν όλο το θέμα. Αυτό λέγατε. Αυτό ήταν. Αυτό εννοούσατε λέγοντας. Όχι εγώ, το κείμενο. Το κείμενο. Το οποίο είναι μελετημένο κείμενο από ανθρώπους που. Ψυχοπαιδαγωγούς που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά. Και τι βγήκε από όλα αυτά? Ότι ο Φίλης απαγορεύει στα παιδιά μας να τα λέμε πριγκυπόπουλα. Πέστε τα όπως θέλετε τα παιδιά σας, όπως και εγώ λέω το δικό μου όπως θέλω. Μάλιστα. Και τι γράφτηκε τότε? Ο σταλινισμός. Μπαίνουν στις οικογένειες των ανθρώπων. Αυτό είναι άλλη μία κατά την γνώμη μου ένδειξη δυστυχώς και από εφημερίδες που δεν διακνώντουσαν για τον λαϊκισμό και τον κεντρινισμό και από κανάλια επίσης. Αυτό που λέω στοχοποίηση και μια επιλογή εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων. Το Υπουργείο Παιδείας είναι στο στόχαστρο όλων των συντηρητικών και αντιδραστικών δυνάμεων στον 20ο αιώνα. Είναι και τώρα. Και ο Μπαλτάς που ήταν προκάτοχός μου τράβηξε ό,τι τράβηξε. Τα ξέρετε. Και ο Ράλης κόντεψε να μην βγει, όπως ξέρετε, βουλευτής. Δεν θέλω να κάνω σύγκριση με τους προηγουμένους ανθρώπους που έχουν το δικό τους ανάστημα και την προσωπικότητά τους, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι στόχος μιας πολιτικής αντιμετώπισης, αυτή που ονομάζουν οι Αμερικανοί δολοφονία χαρακτήρων. Το είπατε και στην αρχή αυτό. Τώρα, κυρία Δέσποινα από Χίο, ρωτάτε, εγώ θα το διαβάσω, δεν συμφωνώ με αυτό που στείλατε, εάν αισθάνεται ο κύριος Υπουργός Έλληνας. Δηλαδή, τι θέλατε να αισθάνετε? Επίσης, αν έχει αντιληφθεί, αυτό θα το διαβάσω. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε στο ερώτημα. Κύριε Υπουργέ, λέει η κυρία Δέσποινα, η φίλη μας από τη Χίο, εάν έχετε αντιληφθεί ότι το εισόδημα των Ελλήνων έχει μειωθεί κατά το 1 τρίτο, έχουμε τελειώσει, λέει. Έχει μειωθεί κατά το 1 τρίτο το εισόδημα. Αφού δεν είμαι Έλληνας, είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιες προσβλητικές? Παρακαλώ, το διάβασα, τοποθετήθηκα. Δεν λέω για σας, δεν λέω για παρακαλώ. Σας. Αλλά μιλάω με την κυρία από τη Χίο. Είναι αλαθασμένη. Μπορούμε να μιλάμε έτσι προσβλητικά ο ένας για τον άλλον, να αμφισβητούμε αν είναι Έλληνας? Εντάξει, λυπάμαι. Ακούστε άλλο μήνυμα. Η κυρία Βασιλική από τα Σπάτα, καλησπέρα σας. Εγώ και ο άντρας μου είμαστε άνεργοι. Το παιδί μας φυτά στην Κρήτη. Έχουμε ζητήσει 2 φορές μεταγραφή και μας την έχουν απορρίψει. Κύριε φίλη, δεν δέχεστε κοινό στο γραφείο σας? Είναι αληθεύει? Όχι. Δέχεστε κόσμο, πολίτη που θέλει να συνέχεια. Έρθει να σας μιλήσει, συνέχεια. Να σας πει ένα πρόβλημα, να συνέχεια. Είναι ανοιχτή δηλαδή η πόρτα του γραφείου? Συνέχεια και έχουμε. Είναι ανοιχτή. Βεβαίως. Δηλαδή μπορεί να έρθει η κυρία τώρα, με Βασιλική. Ραντεβού. Με ραντεβού δεν είναι έτσι. Να όπως πάρει στη γραμματεία τηλέφωνο επίσης, του γραφείου σας και να κλείσει ραντεβού. Από το Σεπτέμβριο θα έχουμε και ώρα που θα δεχόμαστε το κοινό, βεβαίως. Να έρχεται ένας πολίτης να σας πει το πρόβλημά του κτλ. Και να υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης, αλλά εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε όλο το μηχανισμό του Υπουργείου. Είμαστε ένα υπουργείο πολυδέδαλο. Τώρα για την κυρία που αναφέρθηκε. Εάν είναι 2 άνεργοι γονείς, όπως λέει, βάσει του νόμου. Αυτό λέει. Ναι, θα έπρεπε. Έχει αφήσει τα στοιχεία της, το τηλέφωνό της κτλ. Δεν είναι προσωπικό θέμα. Όχι, παρακαλώ. Εάν είναι 2 άνεργοι. Να ξέρετε σημαίνει ότι κάθε μήνυμα που έρχεται έχει τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο. Δεν είναι κάτι. Λέω λοιπόν, εάν είναι 2 άνεργοι, σημαίνει 0 εισόδημα. Αφού είναι άνεργοι και οι 2. Αυτό σημαίνει. Ναι, με βάση τον νόμο, ναι, θα έπρεπε να πάρουν, αφού είναι μηδενικό εισόδημα. Δεν ξέρω αν έχουν μηδενικό εισόδημα. Τότε, άμα είναι 2 άνεργοι με μεγάλα εισοδήματα. Δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό λέω. Σας λέω ότι γράφει. Εγώ. Το εισόδημα ποιο είναι? Δεν το ξέρω, δεν το γράφει. Γι' αυτό θέλω. Ο νόμος μιλάει για εισόδημα. Μάλιστα. Έχει αντικειμενικά κριτήρια. Δηλαδή, αν θέλει να σας πάρει η κυρία στη γραμματεία και να κλείσει ραντεβού μαζί σας, θα σας δούνε? Θα σας δούνε. Γιατί να δω την κυρία? Θα πάει στην υπηρεσία. Στην υπηρεσία. Υπάρχει υπηρεσία. Μάλιστα. Δεν είμαστε στο Σουλτανάτο. Στο αρμόδιο τμήμα να ρωτήσει το θέμα της. Με πλήρη διαφάνεια. Λειτουργεί και πέρα από τα αντικειμενικά κριτήρια στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα, λειτουργεί επίσης και η επιτροπή που αντιμετωπίζει. Κυρία Βασιλική από τα Σπάτα, τον ακούτε τον Υπουργό τι λέει. Μπορείτε να πάρετε στην αρμόδια υπηρεσία για να συζητήσετε το πρόβλημα που έχετε. Αλλά επαναλαμβάνω, το εισόδημα ποιο είναι? Θα μας το πει. Όχι άνεργη. Δεν το ξέρουμε. Το εισόδημα ποιο είναι? Για να ακούσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Σαχτάρ, είναι ηθοποιός. Τι είπε στην Όλγα την Καλατζή? Κύριε φίλη, το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει?
Αυτό που υπάρχει σήμερα, κατά τη γνώμη μας, είναι λάθος σύστημα. Δημιουργεί μεγάλη πίεση στα παιδιά, δεν κάνει τον καλύτερο δυνατό διαχωρισμό και επιλογή. Είναι αντικειμενικό με την έννοια ότι είναι αξιόπιστο, δεν γίνονται κόλπα. Ναι, ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά όμως είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να αλλάξει. Διότι είναι ακριβό για τις οικογένειες και διότι, επαναλαμβάνω, δεν κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Ήδη έχουμε αρχίσει μια συζήτηση, έχουν δημοσιευτεί απόψεις από την Επιτροπή Διαλόγου για μια πρόταση για την αλλαγή και άλλες έχουν ακουστεί. Το θέμα αυτό δεν θα γίνει βιαστικά. Θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια για να αλλάξει. Μελέτη μεγάλη, έτσι, ανταλλαγή. Και θέλει αλλαγή και στο χαρακτήρα του λυκείου, να μην είναι όπως είναι σήμερα υποβαθμισμένο σχολείο και να λειτουργεί μόνο το φροντιστήριο απ' έξω. Και στο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να μπορεί να δίνει δυνατότητα να μπαίνουν τα παιδιά σε σχολές και όχι σε στενά τμήματα. Κύριος Γιάννης, συνταξιούχος, κάνει μια τοποθέτηση ενδιαφέρουσα. Θα μας απαντήσετε εσείς ό,τι θέλετε. Παρακαλώ. Να συνεχίσει όπως συνεχίζει και συμφωνώ μαζί του. Αυτό. Είναι λοιπόν ένας συμπολίτης μας που συμφωνεί μαζί σας και να συνεχίσετε όπως συνεχίσετε. Τον ευχαριστώ. Αθανασία, άνεση. Και... παρακαλώ. Τον ευχαριστώ. Ναι. Και θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο κύριος Γιάννης. Πολλοί άνθρωποι, ακόμα και αν έχουν διαφωνίες σε πολλά ζητήματα ή σε ορισμένα ζητήματα, αντιλαμβάνονται καθημερινά ότι υπάρχει μια γνήσια την πλευρά μας προσπάθεια να λύσουμε τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Μπορεί να κάνουμε και λάθη. Δεν είμαστε. Αλλά λάθος δεν είναι κανείς. Ανείς. Αλλά όμως συζητούμε με τον κόσμο και λύνουμε βήμα-βήμα με επιδίωξη συνένεσης προβλήματα της εκπαίδευσης. Αθανασία. Δεν παραλαμβάνουμε καμένη γη. Αναγνωρίζουμε και τα καλά που είχαν γίνει στο παρελθόν. Που έχουν γίνει στο παρελθόν. Βεβαίως. Μάλιστα. Κυρία Αθανασία, είναι άνεργη εκπαιδευτικός. Για να την ακούσουμε. Πότε θα κάνει καμιά προκήρυξη, θα διοριστεί κανείς, γιατί και εγώ είμαι εκπαιδευτικός, είμαι νηπιαγωγός, περιμένω τόσα χρόνια και τίποτα, και είμαι άνεργη. Να ανοίξει θέσεις εργασίας αυτό. Ξέρετε ότι αν η κυβέρνηση αποτύχει σε αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι αν αποτύχετε, ειδικά σε αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα για την ανεργία και ότι θα βρεθούν θέσεις εργασίας καινούργιες και θα γεννηθούν θέσεις εργασίας γενικότερα, όχι μόνο στο κομμάτι το δικό σας. Στο σχολείο το 2017 θα γίνει πρόληψη, θα γίνουν χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί. Και θα σταματήσει. Χιλιάδες, είπατε. Χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί, ναι. Όταν λέτε χιλιάδες, τι εννοείτε, πόσο. Ο στόχος που έχουμε είναι μέσα σε τριετία να είναι 20.000 διορισμοί. Στην τριετία. Από σήμερα που μιλάμε? Από το 17. Από το 17 και στην επόμενη τριετία 20.000 ναι. Προσλήψεις. Αυτό. Μόνιμη. Θα είχαμε ξεκινήσει και από φέτος, mm-hmm. αν είχε τελειώσει νωρίτερα η αξιολόγηση. Διότι από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ναι. προσδιορίζεται το λεγόμενο δημοσιονομικό κενό, από το οποίο προσδιορίζεται και ο αριθμός των υπόπρόσληψη μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων. Και σωστά το είπε η κυρία νωρίτερα. Εδώ πρέπει να δούμε όμως ένα θέμα. Τα πολλά χρόνια αδιοριστίας έχουν δημιουργήσει το καθεστώς της ομοιρίας χιλιάδων αναπληρωτών. Είναι προφανές ότι στο σύστημα του διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν προσφέρει και έχουν υπηρετήσει την εκπαίδευση σε συνθήκες μόνιμων αναγκών και όχι περιστασιακά. Όταν κάποιος είναι 15 χρόνια στην εκπαίδευση και έχω συναντήσει στην ειδική αγωγή, που είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, να δουλεύουν κορίτσια 15 χρόνια, απόφοιτες των πανεπιστημίων 15 χρόνια, χωρίς να έχουν καν δικαίωμα, αν είναι έγκυες, να πάρουν άδεια, να πληρωθούν άδεια από το δημόσιο, είναι προφανές ότι πρέπει να σκεφτούμε αυτό το ζήτημα. Και ταυτοχρόνως, αυτό που είπε το κορίτσι νωρίτερα, είναι νηπιαγωγός, νέα παιδιά που θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους με ένα διαγωνισμό. Κύριος Άγγελος, δημόσιος υπάλληλος. Προκειμένου να αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία, θα μπορούσε να εκβιάσει τη δική του κυβέρνηση με τη δική του παραίτηση? Δεν εκβιάζουμε. Ευθύνη έχουμε συλλογική. Αλλά αν διαφωνήσουμε, προφανώς. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαι εγώ έξυπνος και ο ευαίσθητος στην κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση έχει ένα πρόγραμμα και μια προσπάθεια ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους
Όλη η κυβέρνηση λέτε. Όλη η κυβέρνηση, βέβαια. Τότε γιατί θα κάνει ο Πρωθυπουργός ανασχηματισμό? Δεν βλέπει άλλους ρυθμούς, άλλους βηματισμούς σε ορισμένες τομείς. Για τους στόχους. Για τους στόχους γενικώς. Όχι. Για τους στόχους. Θεωρητικά. Όχι, πρακτικά. Η κυβέρνηση έχει ένα πρόγραμμα. Και στο πρόγραμμα αυτό έχει την αύξηση των εκπαιδευτικών κονδυλίων. Μάλιστα. Αναφέρθηκαν νωρίτερα. Αναφέρθηκαν. Θα πάμε στο 4%. Δεν είμαι εγώ πιο σταδιακά. Σταδιακά. Δεν είμαι εγώ ευαίσθητος και οι ανέστητοι άλλοι υπουργοί. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνω. Μια κυβέρνηση αριστεράς δεν μπορεί να είναι άθροισμα υπουργών με προσωπικές επιδιώξεις και παιχνίδια. Πρέπει βεβαίως να δουλεύει ο καθένας στον τομέα του, αλλά στη βάση μιας συλλογικής προσπάθειας. Τώρα, εάν, επαναλαμβάνω, προκύψει ζήτημα διαφωνίας, βεβαίως. Γεια σας. Όχι εγώ, όλοι μας. Όλοι. Κυρία Σταυρούλα είναι δημόσια υπάλληλος. Κάνει μια τοποθέτηση για να την ακούσουμε. Δεν έχουν μέλλον τα παιδιά μας. Σας έχουν πάρει και άριστα πτυχίο. Εδώ τι λέμε. Ότι τα παιδιά μας δεν έχουν μέλλον, ας έχουν πάρει άριστα. Και ξέρετε πόσα νέα παιδιά με πτυχία βαρβάτα και βαθμούς εννοώ και τα λοιπά έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ναι. Δεν μπορούν να βρουν δουλειά. 200.000. Στην Ελλάδα. 200.000 και περισσότεροι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αυτό είναι θλιβερό. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα αρνητικό. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Ένας αρνητικός βαθμός για το πολιτικό σύστημα και τις κυβερνήσεις. Ναι. Μόνο που επαναλαμβάνω. Είστε αναποτελεσματικοί δεν δηλαδή. Φύγαν τα, τώρα. Τα πολιτικά, οι κυβερνήσεις. Μην τα εξομοιώνουμε. Όχι, δεν εξομοιώνουμε. Την κατάσταση. Εμείς θα κριθούμε. Ούτε σε εσάς διορθώθηκε. Εμείς. Μα δεν θα διορθεί έτσι μα αυτό. Δεν διορθώθηκε. Η καταστροφή που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια έτσι διορθώνεται εύκολα. Αυτό θέλει επενδύσεις, θέλει ανάπτυξη και θέλει προσπάθεια η ανάπτυξη να έχει. Γι' αυτό σας είπα εγώ. Μήπως μπορείτε λίγο στο επίκεντρο να μας δώσετε εργασία. Ένα χρονικό ορίζοντα πότε να δούμε λίγο φως στο τούνελ. Αυτό λέω. Πότε. Δηλαδή σε ένα χρόνο, σε ενάμιση χρόνο, σε δύο. Φως στο τούνελ που σημαίνει επιστροφή στην ανάπτυξη θα δούμε του χρόνου σίγουρα. Το 2017. Ήδη οι διεθνείς οργανισμοί μιλούν για το τέλος του 2016. Δεν το υιοθετώ. Ο ΣΑ, Eurostat και τα. Ναι. Εσείς δεν το ασπάζεστε. Δεν θέλω να πάω τόσο. Μιλάτε για το 2017. Το 2017 σίγουρα. Ευχαριστώ. Μακάρι. Γιάννης Κρόκος, μαθηματικός. Ο κύριος Κρόκος, ναι. Ο Υπουργός Παιδείας ανέβη στον κόπο να γνωρίσει την ολέανη εκπαίδευση, τα εργαλεία, τις δυνατότητές της, να γνωρίσει αυτό που συμβαίνει παγκόσμια με τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της online, οι οποίες είναι και ποιοτικές και ουσιαστικές και ευέλικτες και είναι μια απάντηση στην οικογένεια που δοκιμάζεται και πιέζεται στη σύγχρονη εποχή. Αναμφίβολα οι νέες τεχνολογίες βοηθούν να υπάρξει μια πιο ποιοτική διδασκαλία και βοηθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις και από μακριά να γίνεται μάθημα. Όμως, θέλω να πω ότι ο παράγον άνθρωπος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τις νέες τεχνολογίες. Μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός τις νέες τεχνολογίες, αλλά χρειάζεται δάσκαλος στην τάξη μέσα για να γίνει το μάθημα. Κυρία Μαριάννα, ιδιωτική υπάλληλος. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που καταργείται τα θρησκευτικά, τη θρησκεία μας, που σε αυτά μάθαμε και σε αυτά είμαστε τόσα χρόνια. Ντροπή νομίζω. Τοποθετηθήκατε βέβαια. Αν θέλετε να πείτε μια φράση. Έχω μιλήσει, δεν καταργούμε τα θρησκευτικά, το είπα. Απλώς τα αλλάζετε. Είναι 2 ώρες μάθημα. Τη βδομάδα. Από την τρίτη δημοτικού μέχρι την έκτη, μέχρι την τρίτη λυκείου. Mm-hmm. Είναι το μοναδικό μάθημα από τα μη βασικά μαθήματα που είναι η γλώσσα και τα μαθηματικά που διδάσκεται τόσες ώρες σε όλη ουσιαστικά την εκπαίδευση. Το αλλάζουμε όμως. Και βεβαίως το να αλλάζει κανείς το μάθημα των θρησκευτικών δεν σημαίνει ότι εποφθαλμιά και υπονομεύει τη θρησκεία. Μάλιστα. Είναι λάθος αυτό. Αυτή είναι η απάντηση του κύριου Φίλη. Χρύσα, η κυρία Χρύσα, ιδιωτική υπάλληλος. Κύριε Φίλη, νομίζω ότι είστε άξιος για την καρέκλα που κάθεστε. Την έχετε κρατήσει και δεν την αφήνετε. Ντροπή και έσχος, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να απαντήσω, διότι να πω ότι. Τι να πω. Αν είμαι άξιος, αν κρατάω την καρέκλα και δεν την αφήνω. Δεν πήγα μόνος μου, δεν κάθαμε μόνος μου. Θα κριθώ από τον κόσμο, από τους πολίτες, αν το έργο το οποίο κάνω θα είναι ουσιαστικό ή όχι. Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Ανασχηματισμό θα γίνει τότε, το Σεπτέμβρη. Όχι, είναι. Γιατί το λέτε, ανοίγουν για τα σχολεία. Ανασχηματισμός θα γίνει. Ανοίγουν τα σχολεία. Ανασχηματισμός εμείς θα σας απαντήσω. Ναι. Εμείς κριθήκαμε σε πολλά ζητήματα φέτος. Κριθήκαμε, για παράδειγμα, για το πώς γίνανε οι εξετάσεις για τα πανεπιστήμια. Γίνανε με υποδειγματικό τρόπο. Ναι. Θα βγουν τα αποτελέσματα σε μερικές μέρες. Γίνανε με έναν τρόπο που τα θέματα δεν ήταν εξοδοτικά για τα παιδιά. Ήταν διαβαθμισμένα και λιγότερο δύσκολα και μεσαία και δύσκολο ώστε να ξεχωρίζει το παιδί που δίνει εξετάσεις.
και να μην υπάρχει καταστροφή με πενταράκια όπως γινόταν στο παρελθόν. Και κυρίως τα θέματα αυτά ήταν θέματα μέσα από τη σχολική πραγματικότητα, από την τάξη. Όχι θέματα που χρειάζεται να πάει στο φροντιστήριο το παιδί για να τα λύσει. Γι' αυτό και τα συμπεράματα που έχουμε ήδη, τα στοιχεία από τα βαθμολογικά κέντρα δείχνουν ότι έχει μειωθεί το ποσοστό της αναβαθμολόγησης. Ήταν σαφή θέματα. Δεν χρειάστηκαν να γίνουν αποκλίσεις βαθμολογικές που να πάμε μετά στη διαδικασία των αναβαθμολογήσεων. Μάλιστα. Δώσαμε εξετάσεις και εμείς ως Υπουργείο και περάσαμε με τις εξετάσεις για τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, έχει τελειώσει ο χρόνος, αλλά σας κάνω ακόμα ένα ερώτημα, το οποίο για μένα είναι κορυφαίο ερώτημα της περίοδου. Η Real News χθες, στην πρώτη σελίδα, είχε φωτογραφία τον μεγάλο επιχειρηματία, τον κύριο Σπύρο Λάτσι, με τίτλο «Με 92 ευρώ το τετραγωνικό αγόρασε ο Λάτσι στο Ελληνικό». Σε τιμές οικοπαίδου στο Βραχάτι, συμφώνησε τελικώς η κυβέρνηση να πουληθεί το φιλέτο της Ευρώπης στη Λάμδα για 99 χρόνια. Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Λάμδα, που έγινε στις αρχές της εβδομάδας, δεν επήλθε τελικά καμία αλλαγή στο τίμημα που συμφωνήθηκε από τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ το φθινόπωρο του 2014 και είχε χαρακτηριστεί ως σκανδαλώδες ξεπούλημα από την παρούσα κυβέρνηση. Τελικώς, το Ελληνικό, που προ-κρίσης κοστολογείται έως και 20 δισεκατομμύρια ευρώ, πωλείται μόλις 915 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, 92 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο δόμησης, όσο περίπου και ένα οικόπεδο στο Βραχάτι, όπως χαρακτηριστικά έλεγε το 2014 ο σημερινός Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Χρήστος Σπύρτζης, όταν παρουσίαζε την έκθεση του ΤΕΕ, η οποία αποτιμούσε την αξία του ακινήτου σε τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πρώτη σελίδα όλα αυτά. Όχι, αυτό ήταν ένα κειμενάκι για το ρεπορτάζ που φιλοξενούσε μέσα η Real News. Εμείς βρήκαμε μια σύμβαση όπου για να ακυρώσουμε το τίμημά της ήταν αδύνατο. Είχε περάσει αυτή η σύμβαση, μας δέσμευε και θα είχε μεγάλες ρήτρες να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Κάναμε επαναδιαπραγμάτευση για το περιεχόμενο της σύμβασης. Αυξήσαμε το χώρο του πρασίνου και τον χώρο για κοινοφελείς ενέργειες και μειώσαμε κατά εκατοντάδες στρέμματα τους χώρους της ιδιωτικής εκμετάλλευσης στο ελληνικό. Θα δούμε στο τέλος αυτήν την διαδικασία πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, οι επενδύσεις για τα κοινοφελή και το πράσινο στο ελληνικό είναι εμπροστοβαρείς. Θέλαμε να πάρουμε περισσότερα χρήματα. Δεν μπορέσαμε. Βεβαίως θα μου πείτε θα τα παίρνατε, θα τα δίνετε στους ξένους, στους δανειστές, διότι αυτή η αγοραπολισία αφορούν το τίμημα πηγαίνει στο Ταμείο των Δανειστών, όπως ξέρετε. Όλο το τίμημα. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει κυβέρνηση δεν γνώριζε ότι αν γίνει κυβέρνηση δεν μπορεί να αλλάξει τη σύμβαση. Γιατί λέγατε στον ελληνικό λαό ότι αν έρθετε εμείς. Και η κυρία Δούρου και ο κύριος Τσίπρας και εσείς προσωπικά και άλλοι λέγατε ότι δεν πρόκειται να πουληθεί το ελληνικό με τίποτα. Εμείς δεν ξεπουλάμε το ελληνικό, λέγατε. Ναι. Δεν το ξέρατε πριν ότι δεν μπορούσατε. Όταν το λέγαμε, υπήρχαν δυνατότητες αλλαγής χωρίς να πληρώσει ο ελληνικός λαός περισσότερα χρήματα για αυτή την ιστορία. Ήρθαμε προτελεσμένων γεγονότων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάναμε διαπραγμάτευση, όχι για το τίμημα, γι' αυτό μιλάει για τίμημα το κείμενο της Real News που λέτε, αλλά για τις χρήσεις. Αν θα μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να μπορεί να κερδίσει πράσινο κοινοφελείς δραστηριότητες στον χώρο αυτό του ελληνικού. Έχει περάσει ο χρόνος. Αλλά για να τελειώσω. Παρακαλώ. Όλοι μας θα θέλαμε να υπήρχε μια άλλη εξέλιξη. Περισσότερο υποφελής από αυτή που υπήρξε. Καμία αντίρρηση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν ορισμένες δεσμεύσεις τις οποίες πληρώνει ο ελληνικός λαός αν κάνουμε εμείς αν αρχίσουμε να τις ξυλώνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχθήκατε και ζωντανά να ακούσετε ερωτήματα από τους πολίτες και να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα που ετέθησαν στη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα πιστεύω συζήτηση, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι αφορούσε και τη δική σας ευθύνη στο κυβερνητικό έργο, το δικό σας αντικείμενο. Και δώσατε τις απαντήσεις που... Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας διαβεβαιώσω ότι μιλάμε καθημερινά με πολύ κόσμο. Η εικόνα που δίνουμε δεν είναι η εικόνα που δημιουργούν τα μίντια της διαπλοκής εις βάρος μας. Είναι μια εικόνα ειλικρίνειας. Αυτό θέλουν να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες.
δεν προτιθέμεθα να γίνουμε οπαδοί του παλαιοκομματισμού, των ψεύτικων υποσχέσεων και της αναστήλωσης στερεοτύπων αντιδραστικών, εθνοκαπηλικών, θρησκόληπτων. Αντιθέτως, θέλουμε να πάει το σχολείο μπροστά, ανοιχτό στην κοινωνία και με νέα αντικείμενα, όπως είναι για παράδειγμα η σεξουαλική ενημέρωση, όπως είναι η διατροφική αγωγή, όπως είναι η κυκλοφοριακή αγωγή, όπως είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων από πολλούς εθισμούς, είτε το τσιγάρο, είτε το τάμπλετ. Το σχολείο πρέπει να είναι κοντά στα σύγχρονα προβλήματα και τις αγωνίες των παιδιών και η οικογένεια που αμήχανη παρακολουθεί αυτά όλα τα προβλήματα να μπορεί να συνεργάζεται με το σχολείο. Σας ευχαριστώ πολύ για την απόψινή συζήτηση, κύριε Φίλη. Και εγώ. Και θα τα ξαναπούμε. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά και εσάς. Τηλεοπτικά θα συναντηθούμε τη γνωστή ώρα, στις 12. Ήθελα να σας πω κάτι, αλλά με τη συζήτηση δεν πρόλαβα να σας το ανακοινώσω. Θα σας το ανακοινώσω λοιπόν τώρα, ότι από αύριο, φίλες και φίλοι, το κόντρα μεγαλώνει. Γίνεστε μέγκα κόντρα. Είμαστε μεγάλο κόντρα. Στη συνείδηση του κόσμου είμαστε μεγάλο κανάλι, πολύ μεγάλο κανάλι, και αυτό το αποδεικνύει και το κοινό που παρακολουθεί κάθε βράδυ το κόντρα και την αυτό εκπομπή. Ένα μεγάλο κανάλι, φίλες και φίλοι, της Πελοποννήσου, κύριε Υπουργέ, θα αναμεταδίδει ζωντανά την εκπομπή αυτή κάθε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, εκτός από το Euro Channel που μας βλέπει η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία. Άρα σήμερα χάσαμε την Πελοπόννησο. Σήμερα τη χάσαμε. Δεν πειράζει. Αν και μας βλέπουν μέσω Nova το χρωστάτε για άλλη φορά. Για άλλη φορά. Και ο TV θα μας βλέπει όλη η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα μέσω της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, που θα μεταδίδει και αυτή την εκπομπή και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα επί 5 μέρες τη εβδομάδα. Επίσης θα μεταδίδει και την εκπομπή του Νίκου του Νικολόπουλου, που κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνει εκπομπή εδώ 12 με 2 το βράδυ.